Πάμε να ζητήσω ένα σχόλιο από εσάς πρώτα, κύριε Φορτσάκη, για όλα αυτά που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα και κυρίως για τις τελευταίες εξελίξεις. Βουλευτές, παγκόσμια πρωτοτυπία, ανήκουν σε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Και στους Ανεξάρτητους Έλληνες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ ότι πρώτα ως καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, αλλά και ως βουλευτής, εκπλήσωμαι από αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια κατάσταση παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Έχουμε δηλαδή βουλευτές, οι οποίοι ενώ ανήκουν σε ένα κόμμα, δεσμεύονται εγγράφως στην κυβέρνηση την οποία το κόμμα αυτό δεν στηρίζει, να ψηφίζουν όποιο νομοσχέδιο φέρει αυτή η κυβέρνηση. Πρώτα-πρώτα αυτό από την άποψη της δέσμευσης που παράγεται είναι άκυρο. Δηλαδή καμία ουσιαστική δέσμευση δεν παράγουν αυτές οι επιστολές. Είναι επιστολές οι οποίες δεν έχουν κανένα συνταγματικό υπόβαθρο. Είναι μια απλή διακήρυξη πρόθεσης. Από την άλλη, το γεγονός ότι οι βουλευτές αυτοί συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στους βουλευτές ενός άλλου κόμματος σημαίνει ότι αυτό το άλλο κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα στηρίζει την κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο, αφού ανέχεται στους κόλπους του βουλευτές που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, την οποία υποτίθεται ότι το κόμμα δεν στηρίζει, και μάλιστα όχι μόνο συμμετέχουν, αλλά δεσμεύονται να ψηφίζουν οτιδήποτε φέρνει αυτή η κυβέρνηση στη Βουλή. Έχουμε μια κατάσταση λοιπόν, η οποία είναι μια κατάσταση παραλογισμού. Νομίζω ότι όλα αυτό. Ουσιαστικά έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εφόσον βουλευτές που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στους ΑΝΕΛ. Στην πραγματικότητα έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και έχουμε και το παράδοξο να υπάρχει η αναγνώριση στους ΑΝΕΛ προνομίων, τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να είχαν, αφού στην πραγματικότητα έχει υπάρξει διακοπή της σχέσης. Θα έπρεπε να έχει υπάρξει διακοπή της σχέσης που συνδέει τους βουλευτές αυτούς με τους ΑΝΕΛ. Δηλαδή, για να το πούμε απλά και να μας καταλάβουν οι αγροτές μας, έχουμε μια κατάσταση διαπλοκής, η οποία είναι εξοργιστική και η οποία μας βγάζει όχι μόνο από το γράμμα του συντάγματος, αλλά μας βγάζει και από τα συνταγματικά ήθη που πρέπει να έχουμε ως χώρα, η οποία τηρεί μερικούς βασικούς δημοκρατικούς κανόνες. Και θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή βλέπω ότι δήλωσε η κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή οι έξι αυτοί δήλωσαν ότι θα στηρίζουν τα νομοσχέδια που θα φέρνει η κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες. Οι βουλευτές αυτοί, αφού δεν αποτελούν κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται σε εκείνους τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζει ότι ψηφίζουν μαζί του, ούτε σε αυτούς που δηλώνουν οι ΑΝΕΛ, παρότι περιλαμβάνονται και στους ΑΝΕΛ. Δηλαδή αυτοί, από απόψη συνταγματικής, θα έπρεπε να είναι στους ανεξάρτητους. Γιατί ούτε εδώ χωράνε ούτε εκεί. Θα έπρεπε λοιπόν οι ψηφοφορίες να γίνονται τότε ονομαστικά. Σας θυμίζω ότι οι ψηφοφορίες στη Βουλή γίνονται από τα κόμματα κατά κοινοβουλευτική πρακτική. Mm-hmm. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ψηφίζουν οι παρόντες. Γιατί είναι η πλειοψηφία των παρόντων που μετράει στη Βουλή. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι οι παρόντες στη Βουλή να έρχονται και να ψηφίζουν και να βγαίνει το αποτέλεσμα επί των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που το Σύνταγμα απαιτεί να έχουμε πλειοψηφία στο συνολικό αριθμό των βουλευτών. Εδώ έχει επικρατήσει λοιπόν η συνήθεια, η πρακτική, να μην ψηφίζουν οι βουλευτές, οι οποίοι όπως βλέπετε δεν είναι και πάντοτε στη Βουλή όπως θα έπρεπε να είναι, με τη συχνότητα που θα έπρεπε να είναι. Για να μην λοιπόν ψηφίζουν οι βουλευτές, ψηφίζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους βουλευτές. Εδώ, αν ψηφίσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, μένουν έξι βουλευτές απ' έξω. Διότι αυτοί δεν είναι ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Άρα, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο συνταγματικά, βρισκόμαστε στον αέρα. Στο κενό. Στο κενό. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική, διότι μια τέτοια κυβέρνηση, η οποία δεν πατάει τα πόδια της σε μια σταθερή βάση συνταγματική, είναι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται διαρκώς στον αέρα. Και διοικεί τη χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αυτή την ώρα βάση.